άκουσα από το διαδίκτυο πως γινόντουσαν οι αναρτήσεις η μία μετά την άλλη, σας είχαν στήσει στον τοίχο, και ακούγοντας και εγώ, διαβάζοντας αυτή την είδηση και ακούγοντας, λέω, γιατί βρε παιδί μου τώρα δεν δέχθηκε αυτό το εστιατόριο παιδιά με ειδικές ανάγκες εκεί, και για ποιο λόγο να το έκανε η ιδιοκτήτρια αυτό το πράγμα? Λοιπόν, έτσι είχαν γίνει τα πράγματα, κυρία Δεσπό? Όχι, εγώ θα σας πω. Εγώ ποτέ μου δεν έβγαλα έξω παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πάρα πολλά χρόνια εγώ είχα εδώ το Ίδρυμα Θεοτόκου και σχεδόν κάθε Δευτέρα πρωί και μου έφερνε τα παιδάκια εδώ. Αλλά το συγκεκριμένο ίδρυμα ήρθε την περασμένη εβδομάδα μέσα στο εστιατόριο μου και όλα ανάρχισαν όταν εγώ τους επέδειξαμε ένα χώρο να πάω να κάτσω. Ένας χώρος που γίνονται εκδηλώσεις, γενέθλια, πάρτις, summer school, όλα εκεί γίνονται. Το κάνετε και με άλλα σχολεία? Βεβαίως, είναι χώρος του σχολείου. Μάλιστα. Μόνοι τους, private, να μην τους ενοχλεί κανένας, να μην ενοχλούν κανένα. Δεν έδιωξα τα παιδιά από το μαγαζί μου. Μάλιστα. Αλλά και... μόλις είπαμε στην κυρία να περά, την δασκάλα, να... Actually, στο δάσκαλο το είπα με πρώτα, και ο δάσκαλος είπε σε μια άλλη κυρία που ήταν κάτω. Μόλις της είπε, άρχισε να φωνάζει. Δεν μας θέλετε, εγώ δεν είπα να φύγουν τα παιδιά. Είσαστε, δεν έχετε ευαισθησίες. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς μόνο να ακούγαμε. Μόνο να ακούγαμε. Δεν είπαμε να πάρει τα παιδιά και να φύγουν. Εμείς τις επιδέξαμε ένα άλλο χώρο, να πάει να κάτσει εκεί, private, δροσερό. Είπε ότι έχω κλιματισμό και θα τη βγάλω από τον κλιματισμό, να τη βάλω στον ήλιο. Πάρα πολλά πράγματα ιδανικά. Εγώ δεν έχω κλιματισμό στο μαγαζί μου. Είναι όλα ανοιχτά. Μάλιστα. Εκεί που της υπέδειξα να πάει να κάτσει ήταν πάρα πολύ ωραία, δροσερά. Δεν σας ενοχλούσε εκεί το γεγονός ότι ήταν παιδιά με ειδικές ανάγκες? Όχι, και όχι, θα προκαλούσαν ένα πρόβλημα εντός του εστιατορίου? Όχι, δεν είναι δεν με αυτή ενοχλούσε τη λογική που το έχετε όχι, κάνει, γιατί το κάνετε σε όλα τα σχολεία ή σε ομάδες που όχι, έρχονται. Όχι, κυρία Νατάσα, δεν είναι με αυτή τη λογική. Σας. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο που κατηγορούν σήμερα, ως όλος ο κόσμος, αυτός ο κύριος, να ρωτήσουν την κυρία Νάντριν Κοντίδου, που είναι μέλος της Επιτροπής των Παιδιών με Ειδικών Ανάγκων, του Λάιον, τι είναι αυτός ο κύριος. Μάλιστα. Και τι προσφέρει για αυτά τα παιδιά. Εννοείται ο σύζυγός σας. Μάλιστα, ο σύζυγός μου. Αλλά εγώ δεν θέλω να πω τι προσφέρει. Να πάνε να ρωτήσουν ήδη να μάθουν ποιος είναι ο κύριος Γιάννης και τι προσφέρει για αυτά τα παιδιά. Ναι. Και πολλά χρόνια είχα το Θεοτόκου ίδρυμα εδώ. Ναι. Μπορείτε να ρωτήσετε τη Θέμη Χριστοδούλου. Κάθε Δευτέρα πρωί έφερνε τα παιδιά όλα εδώ. Ποτέ μου δεν επληρώσασαν τα παιδιά εκείνα. Ποτέ τους δεν επληρώσαν κάτι στο μαγαζί μου. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, πάρα πολύ φορτισμένη για αυτόν το θέμα. Όχι μόνο εγώ, η οικογένειά μου όλοι. Μάλιστα. Εγώ με να πω, να δείξω τον άλλο χώρο να κάτσει. Και μάλιστα ξέρεις γιατί το έδειξα αυτόν το, γιατί πια και το έκανα αυτόν το πράγμα? Διότι τα δύο παιδάκια ήταν πάρα πολύ αναστατωμένα. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Μην με ρωτάτε εμένα για ποιο λόγο ήταν αναστατωμένα τα δύο παιδάκια. Και το ένα παιδάκι ήταν πολύ φοβισμένο, το κρατούσε ο δάσκαλος συνέχεια από το χέρι. Αυτός ο άνθρωπος δεν είπε λέξη. Αυτή εφώναζε. Εφώναζε, μας ύβριζε, θα σας βάλω στα Facebook, θα σας βάλω στις εφημερίδες. Μα δεν της είπαμε να φύγει από το μαγαζί μας. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη δασκάλα, λέτε, είχε δημιουργήσει αυτό το άλλο όλο. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά δεν σας άκουσε όταν της είπατε ότι αυτό το χώρο τον υποδεικνύουμε σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις ομάδες που επισκέπτονται το εστιατόριο μας? Νατάσα, ούτε το χώρο επιεδάζει, ούτε μπήκε μέσα και ρώτηξε μπορούμε να κάτσουμε εδώ, πού να κάτσουμε, τίποτα. Απλώς φώναζε με υστερία. Ούτε με ειδοποίησαν ότι θα έρθει. Συνήθως όλα αυτά με κάνουν τέφωνο. Τίποτα. Μάλιστα. Γιατί να βγάλω αυτά τα παιδάκια έξω εγώ από το μαγαζί μου, κυρία Νατάσα?
Πες μου ένα λόγο που έπρεπε εγώ να βγάλω τα παιδάκια πέρα από το μαγαζί μου. Δεν έχω απάντηση να σας δώσω και εγώ αυτό διερωτήθηκα. Για ποιο λόγο να το κάνετε? Εγώ είμαι 27 χρόνια κυρία Νατάσα στο Λέτζις Μάη. Έρχονται οικογένειες που φέρνουν παιδάκια. Κάθε χρόνο στο μαγαζί μου. Εύχομαι να με ακούει μια από αυτές και να βγει να μιλήσει πώς συμπεριφέρουμε σε αυτά τα παιδάκια. Ο πατέρας και η μητέρα πολλών παιδιών από αυτά τα φέρνουν. Και ώρα που έχει κόσμο, θα τους δώσουν το παγωγό, θα βάλουν στη θάλασσα. Ποτέ μου δεν τους είπα τους ανθρώπους έξω που μπορεί να φωνάζουν και μέσα στο μαχαζί. Ποτέ μου δεν είπα στους ανθρώπους, πάρτε το παιδί σας και φύγετε. Γιατί να πω αυτό το πράγμα? Να σου πω και κάτι. Έχει πάρα πολύ κόσμο που με ξέρει, κυρία Νατάσα, και θα με κρίνει. Μάλιστα. Με ξέρει προσωπικά. Εδώ είμαι πολλά χρόνια στο μαχαζί αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι παιδιά με ειδικές ανάγκες στο μαχαζί μου εγώ. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να επικοινωνήσετε με την δασκάλα. Επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε, να μιλήσετε, ναι, για ποιο λόγο, ναι, σας προκάλεσε, ναι, ναι, αυτό, ναι, το πρόβλημα. Όλη μέρα, όλη μέρα προσπαθούσα να πάρω το ίδιο μας από τον Λουκάς. Δεν μου απαντήσαν το τηλέφωνο. Αλλά είναι να πάω προσωπικά εκεί σήμερα. Έτσι λογαριάζω να κάνω. Διότι εκεί θα πρέπει διότι δεν έκανα κάτι να επιλύσετε αυτή τη διαφορά. Ναι. Ναι, ναι, δεν ήταν αρχικά. Δεν της είπα πάρα και φύγε. Όχι. Ναι, και, αλλά και προκαλώ. Το κακό έγινε, θέλει, διότι μιλάμε για διασυρμό. Κακό, αν είναι έτσι τα πράγματα όπως μας τα λέτε, υπάρχει πρόβλημα, διότι δημιουργήθηκε μεγάλος άλλος και το πολύ αρνητικότητα για το εστιατόριό σας. Και τόσα πράγματα που μας αποκαλούν. Όχι, δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Και εγώ λέω, προκαλώ οποιοδήποτε να έρθει να δει το χώρο που υπόδειξα να πάω να κάτσω. Και αν δεν είναι condition αγκαλός, τότε ναι, να πω εγώ απολογούμε, συγγνώμη. Και αυτό που έκαμα, εγώ δεν το έκαμα γιατί με ενοχλούσαν εμένα. Όχι, εγώ είδα τα παιδάκια που ήταν, τα δύο παιδάκια ήταν αναστατωμένα τα δύο παιδάκια. Ναι. Τα δύο, και συζητήσαμε το με τον άντρα μου. Και τα μωράκια, λέω, ότι κοίταξε, κυρίζαν. Ήταν αναστατωμένα τα παιδάκια τα δύο. Ποιας ηλικίας ήταν τα παιδιά? Που, μα ξέρω εγώ γιατί ήταν τα παιδάκια αναστατωμένα. Και πρώτα-πρώτα. Όχι, ποιας ηλικίας? Αν δεν ήθελε να κάτσει εδώ και να φύγει, γιατί άρχισε να φωνάζει στη σχέδιο μπροστά στα παιδάκια? Ποιας ηλικίας? Γιατί φώναζε μπροστά στα παιδάκια? Δεν έπρεπε να φωνάζει. Όχι, δεν έπρεπε. Αν το έκανε, δεν έπρεπε να το κάνει. Να σας πω, κυρία Φρίξου, ποιας ηλικίας τα παιδιά? Μα θα να μας βάλει στα Facebook, στις εφημερίδες. Καλά, τι έκανα εγώ? Τι το κακό έκανα, μπορείτε να μου πείτε? Επειδή είπα από εδώ να κάτσετε μόνοι σας. Ποιας ηλικίας ήταν και τα το παιδιά? Το χώρο μου μπορεί. Κάνω τα πάρτι, γενέθλια, κάνω όλα τα πράγματα εκεί, κυρία Νατάσα. Μάλιστα. Κυρία Φρίξου, ποιας ηλικίας ήταν τα παιδιά? Για κάτι που είπα εγώ, μπορεί να... πες το αφέλεια μου που το είπα. Πες το, ό,τι θέλεις πες το. Αλλά εγώ δεν το είπα όμως για κακό σκοπό. Μάλιστα. Γιατί δεν θέλατε τα παιδιά εκεί στο εστιατόριό σας, γι' αυτό, ναι, το έχετε πει? Ναι, έρχεται κόσμος, μπαίνει, βγαίνει. Λέω κι εγώ, αφού... Μάλιστα. Κύριε Φρίξου, δεν έχουμε ούτε καλή σύνδεση, τηλεφωνική σύνδεση. Ναι, καλέ. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιας ηλικίας ήταν τα παιδιά? Ποιας ηλικίας ήταν τα παιδιά? Εγώ δεν έχω τίποτε να. Το μόνο που λυπούμε κύριε πάρα Φρίξου, πολύ. Δεν και σήμερα δεν θα επιδόξω να πάω στο... Μάλιστα. Τώρα το πρωί, μόλις τελειώσουμε από το τηλεφώνημα, θα πάω στο ίδρυμα Αποστόλου Λουκά. Μάλιστα. Διότι εχθές εγώ δεν μου απαντούσαν το τηλέφωνο. Λοιπόν, και οι ηλικίες των παιδιών που ήταν διάφορες ηλικίες. Δεν ήταν... ήταν διάφορες ηλικίες. Ναι. Να σας ρωτήσω, λένε τώρα, μου στέλνουν μήνυμα και λένε ότι δεν τους δεχτήκατε καν να κατέβουν στο κέντρο. Όχι, δεν τους δεχτήκαμε καν να κατέβουν στο κέντρο. Τα 10 παιδιά τα πρώτα ήταν μέσα τα 10 παιδάκια. Ήταν έτσι να πάει στο λεωφορείο, ακόμα έναν μπαν με άλλα 10 παιδιά, αλλά έγινε ήδη αυτό και άρχισαν και φώναζαν και πήραν τα παιδιά και έφυγε. Όχι, δεν είχε, κυρία Νατάσα, εδώ υπήρχε κόσμος.
αυτές, ο πρωινός κόσμος που υπήρχε έρχεται